Η αίσθησή μας λοιπόν είναι ότι κάποιοι επιχειρούν να ροκανίσουν τον χρόνο, να βλάψουν την ανάκαμψη, να επαναφέρουν στο τραπέζι αρνητικά σενάρια όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη και μάλιστα σε μια πολύ ευαίσθητη συγκυρία για την Ευρώπη, με μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στη Γαλλία, με μια ένταση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Υπ' αυτή την έννοια, εξέφρασα με ειλικρίνεια στον πρόεδρο Τούσκ ότι τόσο εγώ όσο και η ελληνική κυβέρνηση δεν είμαστε διατεθειμένοι να παρακολουθούμε για πολύ ακόμα παιχνίδια σε βάρος του ελληνικού λαού. Και θα έλεγα παιχνίδια σε βάρος της προοπτικής της Ευρώπης, της προοπτικής της ενότητας της Ευρώπης. Οι πληροφορίες που έχουμε από χθες βράδυ, τόσο εγώ όσο και ο πρόεδρος Τούσκ, είναι ότι βρισκόμαστε μία ανάσα από συμφωνία, είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, είχα την υποχρέωση να θέσω στον πρόεδρο τις ανησυχίες μου ότι αν παρά τις προβλέψεις αυτή η συμφωνία δεν επιτευχθεί την ερχόμενη Παρασκευή στο πλαίσιο αυτού του άτυπου οργάνου, του άτυπου διευθυντηρίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο του άτυπου οικονομικού διευθυντηρίου του Eurogroup, θα πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες σε ένα ανώτερο επίπεδο ώστε να έχουμε θετική εξέλιξη. Να έχουμε θετική εξέλιξη πριν το Πάσχα, σε κάθε περίπτωση μέσα στον Απρίλη, ακόμα και αν χρειαστεί να φτάσουμε και στην ανάγκη της σύγκλησης της Συνόδου των κρατών μελών του Ευρώ. Όμως αυτή η ατέρμονη και ατελείωτη διαπραγμάτευση πρέπει να τελειώσει εδώ. Διότι κάθε μέρα που περνάει επιβαρύνει την ελληνική οικονομία και δημιουργεί ζημιές, θα έλεγα καταστρέφοντας όλα όσα με τόσο μεγάλο κόπο ο ελληνικός λαός έχει καταφέρει και αυτό το δικαίωμα δεν το έχει κανείς. Θέλω να κλείσω όμως λέγοντας ότι δεν είναι μόνο η πληροφόρηση που έχουμε από τις χθεσινές εξελίξεις, είναι και η αίσθηση που έχουμε οι πολιτικοί ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου αυτή η ταλαιπωρία τελειώνει και που ο ελληνικός λαός θα έχει τη δυνατότητα πολύ σύντομα να θρέψει τους καρπούς των δύσκολων και επίπονων προσπαθειών όλων των τελευταίων χρόνων. Θέλω να επισημάνω ότι δεν είμαστε κοντά στο κλείσιμο μόνο της δεύτερης αξιολόγησης αλλά και μια συνολική συμφωνία που αφορά και την αναγκαία απομείωση του χρέους. Πολύ συχνά δεν εκτιμούμε τις τεράστιες προσπάθειες, την τεράστια προσπάθεια που, έχουν καταβάλει οι Έλληνες πολίτες και ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και την οικονομική υποστήριξη που έχει παρασχεθεί από τους εταίρους της Ελλάδας. Είναι τα καλύτερα παραδείγματα αποφασιστικότητας και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Είναι επίσης... Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχει κάποιος κατά νου κατά τις συζητήσεις μεταξύ ημών και των θεσμών. Κάθε μέρα φτάνουμε πιο κοντά σε μια συμφωνία. Χθες επετέφθη σημαντική πρόοδος. Και όπως γνωρίζετε, οι συζητήσεις θα συνεχίσουν και σήμερα. Ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μια συμφωνία την Παρασκευή στο Eurogroup. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι η ευθύνη επίτευξης της συμφωνίας αυτής είναι κάτι το οποίο μοιραζόμαστε όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Κάποια στιγμή όμως αυτό το παιχνίδι πρέπει να τελειώσει και νομίζω ότι η ώρα να τελειώσει είναι τώρα. Δεν μπορούμε να θέτουμε σε κίνδυνο, σε διακινδύνευση την ενότητα και την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Νομίζω ότι αυτή είναι η κοινή βούληση. Πρέπει να σας πω, μιας και με ρωτάτε, ότι είχα όλο αυτό το διάστημα τηλεφωνικές επικοινωνίες κατά τις οποίες με ηγέτες συμφωνήσαμε σε αυτή τη διαπίστωση, στην κοινή βούληση ότι δεν πρέπει να θέσουμε σε διακινδύνευση την προοπτική της σταθερότητας και της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει άμεσα να σταματήσουν τα παιχνίδια και να βρεθεί λύση.